Όχι. Μέχρι το καλό νερό θα γίνουν παρεμβάσεις. Μας αναφέρθηκε ένα ποσό, αλλά επί το οποίο στείλαμε τις υπηρεσίες μας και κάναμε έναν προϋπολογισμό το πόσο θα χρειαστούν αυτά τα πράγματα που υπερεύαινε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου και συντάχθηκαν με τη δική μας την άποψη. Δεύτερη παρατήρηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ερωτήσεις. Δεν έχετε ερωτήσεις. Έχουμε. Αρχίστε, με σειρά ποιος. Ας ξεκινήσω. Ξεκίνησε η η πρώτη ερώτηση αφορά η κατά νέα παρεμβόνηση θα είναι παρούσα και στις εκλογές τις επόμενες. Μια διπλή ερώτηση. Ακόμα και με απλή αναλογική, εάν γίνουν οι εκλογές με απλή αναλογική και πέρα από την νέα παρεμβόνηση με εσάς, υποψήφιο είναι κάποιον άλλο. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα. Στο πρώτο ερώτημα, αντιλαμβάνομαι ότι το ερώτημα δεν έχει στενή οπτική γωνία. Έχω τοποθετηθεί ανοιχτά, λέγοντας ότι η συνέχιση της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη είναι να τροποποιηθεί αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση, την οποία σε κάποια περίοδο χρονική ήμουνα ο μόνος που την υπερασπιζόμουν και την υποστήριζα. Θυμόσαστε τις απόψεις διαφόρων περιφερειαρχών και διαφόρων δημάρχων. Θεωρώ ότι πρέπει να εξελιχθεί. Ο εκλογικός νόμος δεν μπορεί να αποτελεί το μόνο στοιχείο της εξέλιξης αυτής της αναγκαίας τροποποίησης. Η απλή αναλογική για εμέναν είναι ένα θέμα στο οποίο θετικά έχω εκφραστεί, αλλά δεν αρκεί μόνον να σταθούν στον εκλογικό νόμο. Κάνουν μεγάλο λάθος και το Υπουργείο Εσωτερικών και όποια στελέχη πιστεύουν ότι ένας εκλογικός νόμος μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός θεσμού. Θα πρέπει να πλαισιωθεί και με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση. Η περιφερειοποίηση του θεσμού. Τοποθετούμε από το 2011, όπως γνωρίζετε, πάρα πολύ καλά για αυτή την αναγκαιότητα. Δεν είναι σημερινή μου άποψη. Δεύτερη μεγάλη τομή. Η υγεία στην εποπτεία της περιφέρειας. Η Πελοπόννησος ήδη και στις προηγούμενες κυβερνήσεις και στην τωρινή κυβέρνηση έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Ακόμα και να δεχθεί αυτή να λειτουργήσει ως πιλωτική περιφέρεια πάνω σε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση και μεταβολή. Τρίτη μεταρρύθμιση, μεγάλη μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση και θα πρέπει να καταλάβουν όλα τα πολιτικά κόμματα ότι δεν πρέπει να είναι φοβικά στο μέλλον. Στο μέλλον των θεσμικών λειτουργιών και των ίδιων των θεσμικών δομών. Δεν πρέπει να φοβούνται τους θεσμούς. Θα πρέπει λοιπόν, θεωρώ, ότι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση να αφορά την δυνατότητα που πρέπει να δοθεί στις περιφερειακές αρχές να έχουν την ευθύνη των νομοθετικών πρωτοβουλειών για τοπικά και περιφερειακά ζητήματα. Μπορώ να σας απαριθμίσω άλλες 10 μεταρρυθμιστικές αναγκαίες κινήσεις. Αλλά ας παραμείνουμε σε αυτές που εγώ θεωρώ ως προτεραιότητες για να μπορεί να πει το Υπουργείο Εσωτερικών ότι θεσμικά, μεταρρυθμιστικά μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία των θεσμών.